Πάμε. Γεια σας, βρε παιδιά! Καλησπέρα! Μας ήρθε μία ιδέα. Εμείς είχαμε την επέτειο του γάμου μας εχθές, αλλά λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Όχι ότι θα γιορτάζαμε ιδιαίτερα, αλλά... Ναι, για όλο ο κορονοϊός θα φταίει. Αλλά εδώ ο άντρας μου είχε μία πολύ ωραία ιδέα που μου άρεσε και λέμε να την υλοποιήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε καιρό να ταξιδέψουμε κάπου μακριά ή να μείνουμε στο ξενοδοχείο μας, έχει λείψει πάρα πολύ αλλαγή περιβάλλοντος και θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι. Και μου έλεγε προχθές, μου λέει, ρε εσύ αγάπη μου, λέει, δεν θα ήταν τέλεια να κοιμηθούμε έτσι εδώ στο τζάκι, μια μέρα να φέρουμε το στρώμα, να το ρίξουμε κάτω και να κοιμηθούμε στο τζάκι. Και του λέω, ας το κάνουμε. Βασικά αυτή η ιδέα μου έρχεται από πολύ παλιά, πάντα ήθελα ένα άδειο σαλόνι, μόνο λίγα πράγματα, κεράκια, άπλα, ένα τζάκι. Σαν το φρέσκο σπίτι που μόλις μπαίνεις και δεν έχεις τίποτα. Τι ωραία αίσθηση. Και το είπα εγώ, ας το κάνουμε αγάπη μου και ας το τραβήξουμε και βίντεο. Να δοκιμάσουμε για μία νύχτα να το κάνουμε. Και να είμαστε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κουβαλήσουμε το στρώμα από το κρεβάτι, να φτιάξουμε εδώ το σαλόνι μας. Να το διαμορφώσουμε με κάποιο τρόπο. Εξάλλου, τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς σε καραντίνα όταν σε αναστολή είναι και η επιχείρησή του. Και να κάνουμε ωραία ατμόσφαιρα, να φτιάξουμε εδώ τα πράγματα και να... Ξεκινάμε! Αρχίζει και νυχτώνει, οπότε είναι ιδανικά, θα ανάψουμε το τζάκι μας. Έχει ήλιο βασίλεμα. Έχει ήλιο βασίλεμα. Θα ανάψουμε το τζάκι μας, θα παραγγείλουμε room service. Θα ανάψουμε εδώ τα κεράκια μας, θα βάλουμε ταινίες, θα το κάνουμε πάρα πολύ χουλιάρικο όπως είναι τα δωμάτια ξενοδοχείου. Οπότε. Και πρέπει να πούμε. Δεν ξέρω πώς θα ανεβάσουμε τη στρωματάρα από κάτω. Μετά από 2 μήνες θα κάνουμε παραγγελία σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε μαζί. Πώς θα ανεβάσουμε τη στρωματάρα από κάτω. Όλοι για το στρώμα. Βεϊρόν, είσαι έτοιμος να κουβαλήσεις ένα στρώμα. Τώρα που το σκέφτομαι, έτσι δυνατός που είσαι και τρως πολύ. Και δείχνεις σαν αρκούντα. Νομίζω μόνος σου θα μπορέσεις να τα πας όλα αυτό. Είμαστε εδώ στο δωμάτιο, έτοιμοι. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρουμε κάτι να βάλουμε κάτω στο πάτωμα. Ναι, okay. Οπότε θα πάρουμε όλο το στρώμα, όλα τα σχετικά μαξιλαρόνια, κουβερτόνια, παπλωματόνια, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε πρώτα τα μαξιλάρια πάνω. Ήρθε και καρέρα να βοηθήσει. Ποιος πάει πάνω, ποιος πάει κάτω. Τι έχει αυτό. I don't know. Πάμε, πλέον. Ειδικά στο στρίψιμο. Πάμε! Ρε τι αποφασίσαμε να κάνουμε! Καλά, να σου πω την αλήθεια τώρα. Δεν είναι και εύκολο να ανεβάζεις τελικά ένα στρώμα για αντιθέσιο κρεβάτι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Κουραστήκαμε λίγο. Αλλά τώρα θα πάμε να το διακοσμήσουμε την κατάσταση. Πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε. Νομίζω και το πιο δύσκολο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το ξενοδοχείο μας. Λοιπόν. Από εδώ βάλουμε το τραπεζάκι εκεί. Ναι. Μάλιστα να το βάλουμε έτσι. Να έχουμε και ένα κομμάτι, και να βάλουμε το στρώμα εδώ, ε! Θα δοκιμηθούμε σε αυτό, το survival! Καρέρα, θα είσαι λιωμένη τώρα, γάτα! Καλά, τζάστε! Λες και τώρα στιγμή για στρώμα!
Λοιπόν, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος τελείωσε. Ώρα για κεράκια, τζάκι, room service και room tour. Πολύ ωραία αίσθηση. Το μόνο που λείπει είναι τώρα, ξέρετε. Φώτα, κλείνουν. Λάκι, άναψε. Πάντα θέλαμε να μπορούμε να έχουμε τηλεόραση στο δωμάτιο, τζάκι στο δωμάτιο. Ήρθε το room service! Επιτέλους, ώρα φάει. Πάμε! Αν δεν είναι αυτό απόλαυση, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Και αυτά είναι τα υπολείμματα του πολέμου της πίτσας. Από όλη την πίτσα έμειναν αυτά τα... πώς είναι? 8 κομμάτια, εντάξει, βασικά μια ολόκληρη πίτσα έμεινε ουσιαστικά. Αλλά σε λίγο έχει το Masterchef, που για πρώτη φορά θα μπορώ να βλέπω το Masterchef και να μην πεινάω. Οπότε, μάλλον θα φαγωθεί η πίτσα σήμερα. Όλο και έχει πάει κάτω, κάνει τουσάκι. Θα πάω κι εγώ σε λίγο. Θα βάλουμε τις πιτσαμούλες μας και να μπορούμε να κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο που φτιάξαμε. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε τα πράγματα, αλλά εμείς περνάμε πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Βέβαια, πρέπει να πω ότι βρίσκομαι από την άλλη πλευρά. Τη συνηθισμένη του θέση, γιατί εμένα μου αρέσει εδώ, είναι πολύ σαν φρούριο. Αυτό που έχω να πω, όπως έλεγα και για το ταξίδι στα καλά καθούμενα χωρίς λόγο, να πάτε να κάνετε, έτσι λέω και για αυτή την κατάσταση, να φτιάξετε χωρίς κανένα λόγο κάτι διαφορετικό στο σπίτι σας, μαζί με το παιδί σας, με το αγαπημένο σας, και να περάσετε τέλεια. Εμείς, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να κρατήσουμε λίγες περισσότερες μέρες στο κρύο νεράκι χοτέλ εδώ που φτιάξαμε. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θα κοιμηθούμε τώρα τη νύχτα, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Εμένα ήδη μου αρέσει τζάκι, ατμόσφαιρα, τηλεόραση. Αυτά. Σε αυτό το σημείο εμείς θα κάνουμε νανάκια και θα σας δούμε το πρωί. Πρώτο πρωινό σε δωμάτιο ξενοδοχείο. Άρα τι λες, σου άρεσε? Κοιμούνται ακόμα όλοι. Καλημέρα. Πείτε μας την εμπειρία σας για το ξενοδοχείο. Θα βάζετε 5-6 αστέρια. Θα μας στείλετε γραπτός, email. Μάλιστα. Αυτά είναι. Καρέρα έχει ξυπνήσει, Βέιρον έχει. Βέιρον ξύπνησε, αλλά κοιμάται. Ξύπνησε και το μωρό μου. Δεν θέλω να σηκωθώ από το ξενοδοχείο και από το κρεβάτι. Ενώ συνήθως δεν το κάνω αυτό, σηκώνομαι αμέσως. Τώρα δεν θέλω να σηκωθώ, είναι πολύ ωραία εδώ. Βέιρον, τι γίνεται, τρως πρωινό στο κρεβάτι? Σαν να είσαι σε ξενοδοχείο κι εσύ. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα, είναι μεσημεράκι, όλο εδώ έχει πάει για κάτι εξωτερικές δουλειές, να πάρει κάτι πραγματάκι. Εμείς αποφασίσαμε να κρατήσουμε το ξενοδοχείο μας άλλη μία μέρα και θέλω να σας δείξω τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή, γιατί μάλλον δεν άρεσε μόνο σε εμάς. Βερονάκο μου,
Βερονάκο μου, σου άρεσε το μικρό μας ξενοδοχείο? Εντάξει, εδώ είναι ένα μικρό γατί σε ένα τεράστιο κρεβάτι, παιδιά. Λοιπόν... Καλησπέρα! Τα πράγματα έχουν ως εξής. Εμείς έχουν περάσει πολλές μέρες από την τελευταία φορά που μας είδατε στο ξενοδοχείο, στο Πριονεράκι Hotel. Σκοπεύαμε για μία μέρα δοκιμαστικά να βάλουμε κρεβάτι και να περάσουμε ωραία τρώγοντας πίτσα και έγινε το εξής. Μας άρεσε! Περάσαν πάρα πολλές μέρες Είπαμε εντάξει ρε παιδί μου, θα το κρατήσουμε άλλη μία μέρα και θα περάσουμε καλά, θα κάνουμε τέλος πάντων, το θέμα είναι ως εξής. Έχουν περάσει 4 μέρες, κοιμόμαστε εδώ πέρα, είμαστε σε καραντίνα. Εφόσον δεν φιλοξενούμε κανέναν και δεν περνάει και πολλοί κόσμος, καθόλου κόσμος από το σπίτι μας λόγω της καραντίνας και COVID, μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μια μικρή αταξία. Αλλά είναι τάξη, μόνο μπορούμε να δούμε αυτό το πράγμα εδώ. Κάθε φορά που φεύγουμε, χοροπηδάμε λιγάκι. Θέλαμε να κλείσουμε το βίντεο και να σας δείξουμε επίσης πώς κατεβάζουμε και πώς επανέρχεται το σαλόνι μας στην αρχική του μορφή. Αλλά είπαμε να το κρατήσουμε, μας άρεσε. Μας άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είπαμε τέλος πάντων να το κρατήσουμε και αφού θέλουμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το υπόλοιπο μας βίντεο, είπαμε τέλος πάντων να σας χαιρετήσουμε από εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται το ξενοδοχείο στο σαλόνι μας θα μείνει. Θα μείνει για λίγες μέρες ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί πρωί να είναι λίγο περίεργα, γιατί όταν ξυπνάς δεν πρέπει να ξυπνήσεις τον άλλον, διότι κρεβατοκάμερα είναι κάτω. Εδώ ένα σαλόνι, κουζίνα. Αλλά το βράδυ δεν συγκρίνεται, ατμόσφαιρα, δεν φεύγεις κάπου, είναι εδώ τζάκι, τηλεόραση, κανέργακι, χαλαρό, ζέστη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν κοιμάμαι πάρα πολύ καλά το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας ξυπνάω, αλλά αυτό όταν νυχτώνει, που ανάβουμε το τζάκι, καθόμαστε βλέπουμε ταινίες, καθόμαστε βλέπουμε τηλεόραση, πω, ένα άλλο πράγμα ρε παιδιά, άλλο πράγμα. Όπως έλεγε όλα όταν το πρώτο ξεκινήσαμε, να κάνετε τέτοια πράγματα στο σπίτι σας, αν έχετε την ευκαιρία να χτίζετε χάρτινα σπίτια, να κάνετε βλακίες, να περνάτε σας, καλά. Με τους γονείς με το αγόρι σας, το κορίτσι σας, τον άντρα σας. Είναι ωραία, είναι ωραία. Τέλος πάντων, εμείς ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Subscribe. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε ένα like για να ξέρουμε ότι σας αρέσει να κάνουμε τέτοια βίντεο. Like. Subscribe, χτυπήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση πότε ανεβάζουμε. Κάντε και κανένα comment, αφήστε comment. Αν έχετε κάποια ερώτηση να μας κάνετε, ευχαρίστως να την απαντήσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας! Bye!